είναι μουσουλμάνα από την Ξάνθη. Στα 18 της ανακάλυψε ότι δεν είναι κόρη ενός Κούρδου, αλλά ενός Έλληνα χριστιανού. Ανησυχώ πάρα πολύ για το αν θα με δεχθεί ο πατέρας μου ή όχι. Λες δηλαδή ο πατέρας σου να μην γνωρίζει καν την ύπαρξή σου. Φοβόμουν για τη ζωή μου. Θα σας είχαν σκοτώσει. Θα με είχαν σκοτώσει. Γιατί λόγω της θρησκείας. Αυτή ήταν του Κάλα και εγώ Έλληνας. Είστε σε θέση να την αντικρίσετε. Όλοι τον νοιάζονται σαν δικό τους άνθρωπο. Το άστεγο σπουργίτη της Γλεφάδας. Γι' αυτό και τον αποκαλούν Τσίου. Είναι μέλος της οικογένειας. Παρότι ψάχνουμε ένα μέλος εξαίματος, εμείς απόψε εδώ, νομίζω ότι ο Τσίου έχει τεράστια οικογένεια στη Γλεφάδα τελικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, όχι μόνο εμάς και όλη τη Γλεφάδα. Έχω τον εγώ 36 χρόνια παρακαλώ. Θα θέλατε να τον ξαναδείτε τον Γιώργο αρχικά? Πολύ θέλω. Έναν αδερφό έχετε στον κόσμο. Κι εγώ πέρασα δύσκολα χρόνια. Ένα πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές, που μου ξύπνησε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω, έχω ανάγκη να σε. Είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε στην εκπομπή που περιμένετε κάθε Πέμπτη. Είμαστε έτοιμοι για να ζήσουμε άλλη μια βραδιά έντασης. Μια βραδιά συγκίνησης και απρόσμενων εξελίξεων. Μια βραδιά που θα ανοίξουμε πακέτα, ελπίζοντας πως θα κλείσουμε πληγές. Πάμε να το ζήσουμε και απόψε όλοι μαζί. Ο Σλέμ Χουσεϊνόγλου, μια νέα κοπέλα που ζει στο μόναχο της Γερμανίας, είναι μουσουλμάνα από την Ξάνθη. Στα 18 της, κρυφακούγοντας τυχαία, ανακάλυψε ότι δεν είναι κόρη ενός Κούρδου, όπως ήξερε μέχρι τότε, αλλά ενός Έλληνα χριστιανού. Και ότι η Φατμέ δεν είναι αδερφή της, όπως νόμιζε, αλλά η πραγματική της μητέρα, που στα 15 της ερωτεύτηκε τρελά έναν Έλληνα φαντάρο στην Ξάνθη και απέκτησε μαζί του την Οσλέμ. Όλα αυτά τα χρόνια η μητέρα της την έπνιγε στα ψέματα. Οι αποκαλύψεις που έρχονταν η μία πίσω από την άλλη δεν φανέρωναν απλώς στην Οσλέμ συγκλονιστικές αλήθειες για τη ζωή της, αλλά και το πραγματικό πρόσωπο της μητέρας της, που βούτυξε τα παιδικά της χρόνια μέσα σε ανίποτα ψεύδι. Όποτε τη ρωτούσε κατά πρόσωπο, της έλεγε ένα ακόμη ψέμα. Όταν τη ρώτησε για τον Έλληνα πατέρα της, της απήντησε πως έχει πεθάνει. Ή μήπως ήταν κι αυτό ένα ψέμα. Η Οσλέμ αναζητά απεγνωσμένα την αλήθεια. Ποιος είναι ο πατέρας της, πού βρίσκεται, είναι ακόμη ζωντανός ή τελικά πέθανε, όπως της είπε η μητέρα της. Θα φύγει ποτέ αυτό το στίγμα από την ψυχή της που αναγράφεται και στην ληξιαρχική πράξη γέννησής της, το άνευ πατρός.
Ιωσλέμ Χουσεΐνογλου ήρθε απόψε από το Μόναχο. Πώς γίνεται? Τι κάνεις? Καλά είσαι? Τι κάνετε? Κοντά μας είναι και η κυρία Νερίνα Κιωσεογλου, που θα μας κάνει την παράλληλη μετάφραση από τα τουρκικά. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε. Όλα καλά? Καλώς σας βρήκα. Έχεις πολύ άγχος, ε. Ναι. Ναι. Λίγα ελληνικά καταλαβαίνεις. Λίγο. Ναι, γιατί μεγάλωσες στην Ξάνθη. Δεν πήγες σχολείο? Όχι. Γιατί δεν πήγες? Δεν με έστειλε η μητέρα μου, δεν με άφησε η μητέρα μου να πάω σχολείο. Όταν λέμε δεν με έστειλε η μητέρα μου, εννοείς τη γιαγιά σου. Γιατί μέχρι την εφηβεία σου, εσύ πίστευες ότι η γιαγιά σου είναι η μητέρα σου. Γιατί εκείνη σε μεγάλωνε? Γιατί ο μπιούτης είναι. Ναι, εκείνη με μεγάλωσε. Άρα εκείνη θεώρησα μου. Ήμουν συνέχεια μαζί της. Ήμουν υποχρεωμένη να τη φροντίσω. Γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος. Η Φατμέ που εσύ θεωρούσες μέχρι τότε αδερφή σου και που τελικά αποδείχθηκε ότι είναι μητέρα σου, πού βρισκότανε όταν εσύ ήσουν με τη γιαγιά στην Ξάνθη? Είχε πάει στη Γερμανία. Ήσουν πόσο εσύ όταν έφυγες στη Γερμανία, η Φατμέ? Γύρω στα 12 με 11 ήμουν. Και μέχρι τότε μεγαλώνατε στο ίδιο σπίτι και νόμιζες ότι αυτή η κοπέλα είναι η αδερφή σου. Έτσι σου λέγανε. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν η αδερφή μου. Η γιαγιά δεν σου είπε ποτέ την αλήθεια, έτσι? Μέχρι που έφυγε από τη ζωή, εσύ την έκλαψες σαν ήταν η μάνα σου. Μέχρι να πεθάνει, θεώρησα ότι ήταν μάνα μου και όταν πέθανε, έκλαψα πάρα πολύ. Στην πραγματικότητα την έμαθα στη Γερμανία. Έμαθα ποια είναι η μητέρα μου. Από τι έφυγε η γιαγιά σου από τη ζωή, ποιος λόγος ήταν? Είχε αδύναμη καρδιά και είχε προβλήματα με την καρδιά της. Πόσο χρόνο ήσουν όταν πέθανε η γιαγιά? Ήμουν 12 χρονών. 12 χρονών. Και πέθανε στα χέρια σου. Ήμουν 3 ώρες μαζί της μέσα στο σπίτι. Δεν είχες καταλάβει ότι είχε πεθάνει? Όχι. Νόμιζες ότι κοιμόταν? Παιδάκι ήσουν. 12 χρονών παιδάκι. Έπαιζα μέσα στο σπίτι. Και ήρθε ένας συγγενής μας και είπε ότι πέθανε η μαμά σου. Έκλαψα πάρα πολύ όταν πέθανε, μέρες ολόκληρες. Και ήσουν μόνος σου, μέσα στο σπίτι, εσύ και η γιαγιά. Όταν πέθανε, λοιπόν, έμεινα ολομόναχη. Και τι έκανες, βλέπω, λέμε. Ένα παιδάκι μόνο 12 χρονών στην Ξάνθη, χωρίς κανένα. Τι έκανες με μια γιαγιά, παύλα, μαμά, πεθαμένη? Ποιος σου στάθηκε σε όλο αυτό? Δεν με βοήθησε κανένας. Τηλεφώνησα στη μητέρα μου και ήρθε αμέσως. Στη Φατμέ. Ήρθε στην κηδεία και με πήρε μαζί της. Θέλω επιτέλους να μάθεις αλήθειες. Που μπορεί κάποιες να σε πονέσουν, όμως επιτέλους δικαιούσε να μάθεις τις αλήθειες που σε αφορούν. Εγκατέλειψε την νόμιμη σύζυγό του και πήγε στην Ξάνθη και παντρεύτηκε τη μητέρα σου με τα μουσουλμανικά έθιμα και έζησε μαζί της αρκετούς μήνες. Πιστεύεις ότι ζει? Ή λες για μια φορά να σου πει μαμά σου την αλήθεια, τελικά? Εγώ νομίζω ότι μπορεί να μου είπε και πάλι ψέματα.
Μέχρι την εφηβεία σου, εσύ πίστευες ότι η γιαγιά σου είναι η μητέρα σου. Γιατί εκείνη σε μεγάλωνε. Η Φατμέ που εσύ θεωρούσες μέχρι τότε αδερφή σου και που τελικά αποδείχθηκε ότι είναι μητέρα σου, πού βρισκότανε όταν εσύ ήσουν με τη γιαγιά στην Ξάνθη? Είχε πάει στη Γερμανία. Και τότε σου αποκάλυψε την αλήθεια, όταν πήγατε στο Μόναχο. Ποια? Έμαθα την πραγματικότητα στην Γερμανία, όλη την αλήθεια. Πώς ακριβώς σου είπε την αλήθεια, τι έγινε, θυμάσαι? Επειδή έκλαιγα πάρα πολύ, συνέχεια, ήρθε και είπε ότι μην ανησυχείς, εγώ είμαι η μάνα σου, έτσι κι αλλιώς. Στο είπε έτσι, ξερά αυτό το πράγμα. Έτσι το είπε. Και ο πατέρας σου είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο είμαι παντρεμένη. Ο Κούρδος. Η Φατμέ είχε πάει στη Γερμανία, είχε παντρευτεί ένα Κούρδο, είχε κάνει μαζί του τα δύο τα αγοράκια. Και σου είπε ότι αυτός είναι και ο δικός σου πατέρας. Ναι, σαν να ούτε παπάντητη. Όταν σε είναι παπάντητη. Ναι, μου είπε ότι ήταν πατέρας μου. Αυτό ήταν το δεύτερο μεγάλο ψέμα. Σωστό κι αυτό. Σωστό. Όταν το. Αυτό ήταν το ψέμα. Εσύ τον. Από την πρώτη στιγμή τον προσέγγισε σαν είναι πατέρα σου ή κάτι δεν σου άρεσε στην όλη κατάσταση, κάτι δεν σε έπεισε? Εγώ τον θεώρησα πατέρα μου και του φέρθηκα πολύ καλά. Και εκείνος μου φερόταν πολύ καλά, σαν να ήμουν παιδί του. Ναι. Αργότερα ξεκίνησε. Είδε ότι όταν έφτασα σε ηλικία γάμου, αποφάσισε ότι έπρεπε να παντρευτώ. Ποιος αποφάσισε, εκείνος? Ευλενμινίστε, διδίμη. Κούρτεν ευλενμινίστε. Με έναν Κούρδο ήθελε να με παντρέψει. Εσύ δεν τον ήθελες τον Κούρδο? Σαν είστε με τον Κούρδο. Δεν ήθελα. Τότε έμαθες την αλήθεια. Ο Ζαμάν μου δεν γερτσί. Ότι δεν είναι ο πατέρας σου. Ήμουν 18 χρονών όταν έμαθα την αλήθεια. Είχα πάει σε μια φίλη μου και εκεί το έμαθα και έκλαψα με τις μέρες. Στη φίλη σου, στο σπίτι της φίλης σου, πώς ακριβώς το έμαθες? Είχα πάει στη φίλη μου και καθόμασταν και άκουσα τους γονείς της να μιλάνε. Μεταξύ τους και είπαν ότι ο Κούρδος δεν είναι ο πατέρας της. Είναι ένας Έλληνας ο πατέρας της. Σοκαρίστηκες? Σοκαρίστηκα. Έκλαψα πάλι πολλές μέρες. Έκλαψα πάρα πολύ για το δεύτερο ψέμα. Άρχισα να κρυφακούω, ελπίζοντας ότι θα μάθω κάτι για τον πατέρα μου. Ήθελες να τον βρεις, θέλεις κάποια στοιχεία, να δεις ποιος είναι ο πατέρας σου, επιτέλους. Το ήθελα πάρα πολύ αυτό. Το ήθελα πάρα πολύ. Και πάλι δεν έμαθες. Και όταν ρώτησες τη Φατμέ, τη μητέρα σου, πραγματική σου μητέρα, ποιος είναι ο πατέρας σου, αν είναι ένας Έλληνας ο πατέρας σου, καταρχάς παραδέχθηκε ότι είναι όντως Έλληνας ο πατέρας σου ή έλεγε όχι, ο Κούρδος είναι ο πατέρας σου? Είπε ότι ο Κούρδος είναι ο πατέρας μου, όχι ο Έλληνας. Και πότε συμβεβαιώθηκες ότι αυτά που συζητιόντουσαν στη γειτονιά, στο σπίτι της φίλης σου, ήταν η αλήθεια και όχι αυτό που σε βεβαίωνε η μητέρα σου? Πότε σιγουρεύτηκες γι' αυτά? Άρχισα να κρυφακούω. Και μία μέρα ήρθε ένας συγγενής μας και άκουσα να λέει στη μητέρα μου, γιατί δεν λες στο παιδί ότι δεν είναι αυτός ο πατέρας του? Πάλι κρυφακούοντας, πάλι μόνη σου ήρθες μπροστά στην αλήθεια. Πάλι η μαμά σου δεν σου είχε πει τίποτα. Έτσι, συνέχεια κρυφακούγοντας βγήκαν στη μέση οι αλήθειες. Αν βρεις ακόμα τον πατέρα σου, μου είπαν, δεν θα σε δεχθεί. Και επίσης σου είπε ότι ο πατέρας σου δεν ζει, ο Έλληνας. Μου είπε ότι ήταν νεκρός. Εσύ τι πίστεψες τελικά από όλα αυτά? Πες μου πού έχεις καταλήξει μέσα σου. Ναι, δεν το συνειώσω.
Bir şeye inanmadım. Hep günlerce Εγώ δεν πίστεψα σε τίποτα, αλλά βαρέθηκα να κλαίω μόνη μου. Και αποφάσισα μαζί με τον άντρα μου να πάμε στην υπηρεσία του στρατού, στη στρατολογία. Ναι. Και έκανα έρευνες, αλλά δεν τον βρήκα τον πατέρα μου. Νομίζω ότι το όνομά του το έμαθες πρώτη φορά πριν 3-4 χρόνια από το θείο σου, έτσι δεν είναι. Τότε πήρες ένα πρώτο στοιχείο για τον Έλληνα πατέρα σου. Ότι λέγεται, πώς έμαθες ότι λέγεται, τι σου είπε ο θείος σου. Τόδωρος Σαββίδης. Τόδωρος Σαββίδης. Ναι. Και στο είπε ο θείος σου πρώτη φορά. Δεν σου έλεγε. Ο θείος μου το είπε. Όταν λοιπόν άρχισε το τοπίο να ξεκαθαρίζει, οι αλήθειες να ξεχωρίζουν από τα ψέματα και άρχισες να καταλαβαίνεις ότι όντως ο πατέρας τελικά δεν είναι ο Κούρδος. Είναι ένας Έλληνας που έχει όνομα, επίθετο, που πιθανόν και να ζει και πιθανόν η μητέρα σου είπε ψέματα ότι έχει πεθάνει. Αυτό σε έκανε χαρούμενη, ότι δεν είναι ο πατέρας σου αυτός που νόμιζες ότι είναι κάποιος άλλος ή σου προσέθεσε άγχος ή σου έδωσε στεναχώρια. Üzüldüm. Çok fazla üzüldüm. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Bir ara kestim umudu aramaktan. Έχασα και τις ελπίδες μου για ένα διάστημα. Έπαψα να τον αναζητώ, αλλά μετά αποφάσισα να προσφύγω στην εκπομπή σας. Τις ελπίδες σου τις έχασες επειδή σου είπε η μητέρα σου ότι δεν ζει. Γι' αυτό. Όταν μου είπε ότι ο πατέρας μου είναι νεκρός, τότε έχασα τις ελπίδες μου. Αλλά μετά το ξανασκέφτηκες και λες, αυτή η γυναίκα μια ζωή με ποτίζει με ψέματα. Μήπως είναι και αυτό ένα ψέμα. Από τη μία ήταν μάνα μου και την εμπιστευόμουν. Πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να την καταλάβω, διότι δεν με άγγιξε ποτέ, δεν με αγκάλιασε ποτέ σαν μητέρα. Όποτε... παρόλο που ήταν μητέρα μου, μου φέρθηκε άσχημα. Με πλήγωσε. Πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Και μετά γνωρίζεις τον άντρα σου. Σόνεντα, εσύν λεταν ο Τον Ισάκ, τον Ισμαήλ Ισάκ, ο οποίος είναι και εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο οποίος μιλάει καλύτερα από σένα τα ελληνικά. Εσύ λίγο τα καταλαβαίνεις, αλλά δεν τα πολύ καλό μιλάς. Και ερωτευτήκατε από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα σου σε όλη αυτή την αγωνία σου και την προσπάθεια να εντοπίσεις τον Έλληνα πατέρα σου. Έτσι είναι. Έπιανοντας, σου ρίχνει. Ναι. Έτσι. Και αρχίζετε να ψάχνετε μαζί. Έχοντας ένα όνομα και ένα επίθετο. Θόδωρος Σαββίδης. Τι άλλη πληροφορία έχεις για αυτόν τον άνθρωπο, ότι τι ξέρεις για την ιστορία τους, πού γνωρίστηκαν με τη μητέρα σου. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω μάθει τίποτα από τη μάνα μου, δεν ξέρω κάτι. Δεν σου έδωσε η μητέρα σου ούτε την τόση πληροφορία, ούτε τόσο δα στοιχείο. Δεν μου είπε τίποτα απολύτως. Με τη μητέρα σου μιλάς. Όχι. Γιατί? Για όλους αυτούς τους λόγους ή και για κάποιους ακόμη. Διότι αναζήτησα τον πατέρα μου και αυτό δεν της άρεσε καθόλου. Όταν ρώτησες το θείο σου, τον αδερφό της, τον αδερφό της Φατμέ, και σου είπε το όνομά του, του Έλληνα πατέρα σου. Σου είπε Θόδωρος Σαββίδης. Τον ρώτησες τίποτα άλλο. Πώς γνωρίστηκαν με τη μητέρα μου, που ζούσε. Δεν μου είπε τίποτα άλλο, αλλά και δεν ρώτησα. Δεν ρώτησες. Εσύ λοιπόν τι έχεις στα χέρια σου, έχεις απλώς ένα πιστοποιητικό γέννησης. Έχω το πιστοποιητικό γέννησης. Το οποίο πιστοποιητικό γέννησης γράφει τι, άνευ πατρός. Δεν γράφει τίποτα βέβαια. Αυτό είναι κάτι που το κουβαλάς μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, το ανεφατρός, κάτι που σε πληγώνει. Είναι μεγάλη πληγή για μένα. Και θέλω πάρα πολύ να βρω τον πατέρα μου. Θέλω να τον αγκαλιάσω. Θέλω να τον γνωρίσω.
Αυτό είναι. Εξάλλου, πέρα από τη γιαγιά σου, η αλήθεια είναι ότι δεν είδες ποτέ με κανέναν άλλο συγγενή σου πολύ κοντά. Ούτε καν με τη μάνα σου την ίδια. Όλοι οι συγγενείς μου ήταν μακριά. Τους ρώτησα και δεν μου είπαν τίποτα. Εσένα πώς φαίνεται το γεγονός ότι είσαι κόρη ενός χριστιανού και μιας μουσουλμάνας. Δύο κόσμοι διαφορετικοί, δύο θρησκείες στον αντίποδα. Πόσο τρελό σου φαίνεται αυτό, πόσο περίεργο σου φαίνεται αυτό. Το αυγγίνι, είπα να... Μου φαίνεται περίεργο, μου φαίνεται παράξενο. Το αυγγίνι. Αλλά πλέον με όλα αυτά που έχεις ακούσει στη ζωή σου, είσαι εκπαιδευμένη στο να ακούς και να αποδέχεσαι περίεργα πράγματα έως σοκαριστικά που σε αφορούν, έτσι. Έτσι, ως λέμε. Εσύ, ως λέμε, πιστεύεις δηλαδή ότι είσαι παιδί γεννημένο εκτός γάμου, ότι είσαι εξώγαμο παιδί της Φατμέ και του Θόδωρου Σαβίδη. Ναι, δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η άποψή σου. Αυτό πιστεύω. Ανησυχώ πάρα πολύ για το αν θα με δεχθεί ο πατέρας μου ή όχι. Λες δηλαδή ο πατέρας σου να μην γνωρίζει καν την ύπαρξή σου. Στην Βαρλένταν, χαμπέρι γιόκ. Στην Ιμπιλμιόβιτς. Μπιλέμω. Μπορεί. Δεν το ξέρω, μπορεί. Έψαξες λοιπόν σε στρατολογία. Δεν βρήκες τίποτα. Εκεί έψαξες γιατί σου είχαν πει ότι ήταν φαντάρος. Όταν γνώριζε τη μαμά σου. Ασκελίνη από το ένα σου έλεγε. Ναι, ήξερα ότι ήταν φαντάρο. Στην Ξάνθη, ε. Η Σκέτσεδε. Yeah, και αυτά Ξάνθη. Είναι τα πάντα που ξέρεις. Θόδωρος Σαβίδης, φαντάρο στην Ξάνθη, το τότε. Εκεί τότε περίπου που γεννήθηκες λίγο πριν. Αυτά μόνο. Αυτά. Και τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Πιστεύεις ότι ζει. Ή λες για μια φορά να σου μαμά σου την αλήθεια, τελικά. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να μου είπε και πάλι ψέματα. Γι' αυτό είσαι εδώ άλλωστε. Γιατί αν δεν πίστευες ότι μπορεί να σου είχε πει ψέματα, θα έχεις πιστέψει ότι δεν ζει και δεν θα τον αναζητούσες. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό ήρθα. Και ήρθες από το Μόναχο, γι' αυτό το λόγο και μόνο, για να τον βρούμε απόψε μαζί. Ξημέρωσα, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ αγάπη για να τον βρω. Έχεις πολλή αγωνία. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία και θέλω μια ώρα αρχίτερα να τον δω. Είσαι ένα κορίτσι που έχεις απογοητευτεί πάρα πολλές φορές στη ζωή σου. Έχεις ακούσει τα μεγαλύτερα ψέματα από τον πιο κοντινό σου άνθρωπο, την ίδια σου τη μητέρα, ψέματα που καθόρισαν δραματικά τη διαδρομή σου, τη ζωή σου την ίδια, που τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά αν σου έλεγε από την αρχή τις αλήθειες που έπρεπε να σου έχει πει. Και εγώ σήμερα δεν θέλω να απογοητευτείς. Θέλω επιτέλους να μάθεις αλήθειες. Τη μία πίσω από την άλλη, που μπορεί κάποιες να σε πονέσουν, όμως επιτέλους δικαιούσε να μάθεις τις αλήθειες που σε αφορούν. Το δικαιούμαι. Το πιστεύω αυτό. Το δικαιούμαι. Αλήθεια πρώτη. Δεν είσαι παιδί γεννημένο εκτός γάμου. Ο πατέρας σου, φαντάρος όντως στην Ξάνθη, ερωτεύτηκε τρελά τη μητέρα σου, τη Φατμέ, και εκείνη το ίδιο. Ήταν ήδη παντρεμένος όταν γνωριστήκανε. Είχε ήδη ένα χρόνο γάμου. Όμως ήταν τόσο μεγάλο το πάθος τους που εγκατέλειψε την νόμιμη σύζυγό του και πήγε στην Ξάνθη και παντρεύτηκε τη μητέρα σου με τα μουσουλμανικά έθιμα και έζησε μαζί της αρκετούς μήνες. Δεν πρόλαβε τη γέννησή σου. Ήρθε ο πατέρας του από τη Βέρεια, γιατί από εκεί κατάγεται. Ο
παππούς σου δηλαδή, και τον μάζεψε και τον γύρισε πίσω στην νόμιμη οικία του, στην νόμιμη σύζυγό του. Δεν πρόλαβε να σε κρατήσει ποτέ στα χέρια του, δεν πρόλαβε να σε αντικρίσει. Η Φατμέ γέννησε αφού είχε φύγει ο Φόδωρος από την Ξάνθη. Και εγώ δεν είδα ποτέ ούτε μια φωτογραφία του, ποτέ. Ποτέ. Ούτε ξέρεις πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον γνωρίζω. Ούτε περιγραφή είχες ποτέ από κανέναν. Τίποτα. Τίποτα. Σλέμ. Αλήθεια δεύτερη. Ο πατέρας σου ζει. Έχει κάνει οικογένεια. Έχει τέσσερα άλλα παιδιά. Ακόμη τέσσερα παιδιά. Τέσσερα. Έχεις πολλά αδέλφια. Και αλήθεια τρίτη. Τον έχουμε βρει. Το έχουμε παραδώσει το πακέτο σου. Και για πρώτη φορά στη ζωή σου, απόψε, θα δεις τη μορφή του. Πώς είναι η όψη αυτού του ανθρώπου. Εκεί, στο βίντεο. I wouldn't want to have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. Έχω έρθει στη Βέρεια, γιατί εδώ με οδήγησε η έρευνα για τον παραλήπτη μας, τον κύριο Σαββίδη Θεόδωρο. Πάμε να το συναντήσουμε και να του παραδώσουμε το πακέτο του. And I just can't get enough. Boy, I think about it every night. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't want to have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. Καλή σας μέρα. Είστε ο κύριος Σαββίδης Θεοδωρός. Είστε ο άνθρωπος που ψάχνω. Έχω έρθει εδώ στη Βέρεια για να σας συναντήσω και να σας παραδώσω πακέτο. Όρισε το κλειδάκι σας. Βλέπω έχετε μείνει λίγο άφωνος. Ναι. Έχετε, φαντάζομαι, και ελπίζω μεγάλη περιέργεια να μάθετε και ποιος θέλει το πακέτο. Ναι. Θα πρέπει να έρθετε στο στούντιο. Θα προσπαθήσω να έρθω, αν και έχω και δουλειές. Το καταλαβαίνω. Ελπίζω πάντως να τα καταφέρετε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να σου πω κάτι. Μοιάζεται πάρα πολύ. Αυτό είδα κι εγώ. Πάρα πολύ. Τι να πω. Δεν θα μπορέσω να πω τίποτα. Σε καταλαβαίνω. Τι να μου πεις. Η σιωπή σου μου τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, όπως λέμε. Λίγο μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνεσαι, λίγο. Στη θέση σου σίγουρα δεν μπορώ να έρθω, αλλά λίγο μπορώ να σε νιώσω. Είναι... Τι να πω, πέρα από κάθε φαντασία αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι πριν 3 χρόνια νόμιζες ότι είσαι κόρινος Κούρδου και τώρα ξαφνικά βλέπεις
τον Έλληνα πατέρα σου, ένα χριστιανό, που σε έχει φέρει στη ζωή. Είναι όλα πολύ μπερδεμένα μέσα σου, ε. Πάρα πολύ μπερδεμένα είναι όλα. Φαίνεται ότι ζει ο πατέρας μου τελικά. Ναι, γλυκιά μου. Ζει. Ζει. Και ίσως απόψε να έχεις την ευκαιρία να τον αγκαλιάσεις. Για πρώτη φορά στη ζωή σου. Μακάρι, μακάρι. Τι έχεις βάλει στο πακέτο, Σλέμ? Πακέτο είναι ότι είναι κόιντον, Σλέμ. Κουβέρτα μου, κόιντον. Έβαλα την κουβέρτα μου. Που δεν την είδε ποτέ. Και το πιστοποιητικό γέννησής μου. Που λέει Άνευ Πατρός. Μπαμπά σας δει. Τουλάχιστον το Άνευ Πατρός βλέπεις ότι δεν ισχύει. Υπάρχει ένας πατέρας και για σένα, ως λέμε σε αυτόν τον κόσμο. Τόσο καιρό μακριά του. Πολλά χρόνια, είσαι 28. Είσαι 28 χρόνια μακριά του. Πολλά. Και άργησες. Ίσως έπρεπε να έρθεις και νωρίτερα. Πάρα πολύ άργησα. Περιμένω πώς και πώς να τον αγκαλιάσω. Το καταλαβαίνω. Καλό μέσο στον Πέτρο να μας πει αν θα έχεις αυτή την ευκαιρία. Αν ήρθε απόψε εδώ. Αν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Πέτρο. Έλα να μας πει, σε παρακαλώ, αν θα δώσουμε χάρα απόψε αυτό το κορίτσι που τόσα δεινά έχει περάσει από μικρό μικρό παιδί. Ο πατέρας σου πήρε την απόφαση. Παπά, να είναι κοντά μας. Επιτέλους, ε. Ενσόνοντα, Δήμη. Ενσόνοντα. Επιτέλους, λέει. Θα μου επιτρέψεις να πάω από την άλλη πλευρά, να τον υποδεχθώ. Δήμη. Θα κουβεντιάσω μαζί του. Θα έχεις όλη την ευκαιρία να ακούσεις από τα ίδια του τα χείλη, τις αλήθειες. Τι πραγματικά έχει συμβεί, γιατί δεν σε έψαξε ποτέ, γιατί μεγάλωσες χωρίς πατέρα, γιατί ποτέ δεν εμφανίστηκε στη ζωή σου. Είσαι έτοιμη να πάω? Είσαι καλά? Θέλεις λίγο νερό? Σλέμ. Ε, σίγουρα. Πάω να υποδεχθώ τον κύριο Θόδωρο Σαββίδη. Καλώς ήρθατε. Είμαι καλά, εσείς? Εσείς πώς είστε, σίγουρα? Προσπαθώ να είμαι. Ναι, δεν είστε πολύ καλά όμως, έχετε άγχος. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βγάλετε μια ανάσα, ναι. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, καθίστε. Γιατί έχετε άγχος? Ας ξεκινήσουμε με την ψυχανάλυση. Γιατί έχετε άγχος? Λόγω ότι είμαι στο πακέτο αυτή τη στιγμή. Δεν το περιμένατε δηλαδή? Όχι, το περίμενα. Α, αλλά το περιμένατε? Το περίμενα πολύ πιο νωρίς από ότι συμβαίνει. Ναι. Γιατί το περιμένατε πιο νωρίς? Γιατί πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η ώρα που θα γίνει αυτό το πράγμα με την κόρη μου. Α, για την κόρη μου. Μια κόρη. Ναι. Πέρα από τα τρία παιδιά που είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και το ένα που είναι σπίτι, υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Τι είναι αυτή η κόρη δηλαδή, για πείτε μου. Η κόρη αυτή, όταν ήμουν φαντάρος, ναι. Γνώρισα τη μάνα, και οποία... Πώς τη λέγανε? Φατμέ. Ναι. Ήταν Τουρκάλα. Φοβόμουν για τη ζωή μου. Θα σας είχαν σκοτώσει? Με είχαν σκοτώσει. Γιατί λόγω της θρησκείας. Αυτή ήταν Τουρκάλα και εγώ Έλληνας. Είστε σε θέση να την αντικρίσετε?
Εσύ πώς φαίνεται το γεγονός ότι είσαι κόρη ενός χριστιανού και μιας μουσουλμάνας. Δύο κόσμοι διαφορετικοί, δύο θρησκείες στον αντίποδα. Αν βρεις ακόμα τον πατέρα σου, μου είπαν, δεν θα σε δεχθεί. Όταν ήμουν φαντάρος, ναι. Γνώρισα τη μάνα και η οποία... Πώς τη λέγανε? Φατμέ. Ναι. Ήταν Τουρκάλα. Με ρωτηθήκατε? Ναι. Κάναμε... Πόσο ήσασταν εσείς τότε? 21 χρονών. Εκείνη? 16-17. Ανήλικη. Ναι. Και? Και δημιουργήσαμε μια σχέση. Ήσασταν παντρεμένος όμως ήδη. Ναι. Με τη μητέρα των παιδιών? Ναι. Τη Δέσποινα? Ναι. Παντρευτήκατε λοιπόν πριν πάτε φαντάρος. Ναι. Και πάτε στην Ξάνθη να υπηρετήσετε και γνωρίζετε τη Φατμέ. Πού ναι. τη γνωρίσατε? Σε ένα κλαπ, ας πούμε. Ναι, το βράδυ βγήκατε έξω. Ναι, βγήκα έξω. Ήταν όμορφη? Σίγουρα ήταν όμορφη. Ήταν όμορφη σίγουρα. Ναι. Και? Κάναμε σχέσεις. Ναι. Και κάποιο σημείο είχα φύγει από... Μετά από 6 μήνες, 7, είχα φύγει. Από είχα πάρει αναβολή από το στρατό. Ναι. Και είχα φύγει. Και πήγατε πού? Στο χωριό. Εκεί που έμενα, στη Βέρεια δηλαδή, σε ένα χωριό, Παλαδίτσια λέγεται. Ναι. Και κάποια στιγμή ήρθε Φατμέ. Η Φατμέ. Και σας βρήκε στη Βέρεια? Ναι. Χωρίς να σας ειδοποιήσει από πριν? Όχι, όχι. Δεν είχαμε τηλέφωνο. Ήρθε ξαφνικά και βρέθηκε ναι. μπροστά σας. Έκανε τέτοια παλαβά. Ναι. Ήρθε, ας πούμε, και μου λέει, πάμε στη Βέρεια, ας πούμε, να... Βρεθούμε. Να πιούμε ένα καφέ, το ένα άλλο. Ξεκινώντας για τη Βέρεια, φτάσαμε στην Ξάνθη. Κι εγώ ήμουνα τότε τρελαμένος. Παιδί, ας πούμε, παράδειγμα. Απερίσκεπτο παιδί. Ναι. Και βρεθήκατε στην Ξάνθη ναι. να ζήσετε τον έρωτά σας. Ναι. Εντάξει, φυσικά. Τη σύζυγο. Τη σύζυγο. Σύζυγος ναι, ήταν ναι. η Δέσποινα τότε. Δεν τη είπατε τίποτα? Όχι, δεν ήξερα. Απλά εξαφανιστήκατε. Ναι, εξαφανίστηκα. Για ένα χρονικό διάστημα, 8 μήνες, ένα χρόνο, ήμουν εξαφανισμένος. Ώσπου ήρθαν οι γονείς μου και με πήρανε. Οι γονείς σας είχαν μάθει ότι είστε εξελογιασμένος με μία... Όχι, δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε. Και μετά, ας πούμε, πώς ρωτήσανε... Πώς μάθανε ότι είστε στην Ξάνθη και ήρθαν εκεί να σας τσιμπήσουν? Οπωσδήποτε ήμουνα, επειδή ήμουν στο στρατό εκεί, φαντάρος, σου λέει κάποια θα γνώρισε και τα λοιπά και έτσι. Βγάλαν το συμπέρασμα και ήρθαν και ρωτήσανε εκεί αστυνομίες, κακό. Εν τω μεταξύ, αυτό το διάστημα περίπου ενός έτους, μου λέτε, 8 μήνες, ένα ναι, χρόνο ναι. πόσο ήταν, που ζήσατε στην Ξάνθη ναι. με τη Φατμέ, τι έγινε, γνωρίζετε την οικογένειά της, τι έγινε εκεί? Ναι, μετά που γύρισα, ας πούμε, στην Ξάνθη, ναι. Γνώρισε την οικογένεια, παντρευτήκαμε εκεί. Παντρευτήκατε. Στο Κοράνιο. Παντρευτήκαμε. Εσείς ως χριστιανός πώς παντρευτήκατε στο Κοράνιο? Ξέρω εγώ, αυτοί πώς το έχουν εκεί, δεν ξέρω. Το έχουν εύκολο, ας πούμε. Ναι, αλλά... Εσείς το είχατε εύκολο να το κάνετε αυτό? Χριστιανός να παντρευτεί βάσει Κορανίου? Εντάξει, τι να έκανα. Ύστερα υπήρχε δηλαδή, το φόβο. Δηλαδή, λίγο κοίτα. Η οικογένεια ήταν φορτική. Ναι. Α. Ναι, σίγουρα. Και σας γιατί... λέγανε να την παντρευτείς και τέτοια. Είχε γίνει και ένα επεισόδιο. Τι επεισόδιο? Με βγάλανε οι συγγενείς, ας πούμε, μαχαίρι. Και σας ναι. απείλησαν? Ναι. Γιατί? Τι με απείλησαν, δηλαδή άμα δεν υπήρχε κάποιος να με σώσει, ας πούμε. Θα σας είχαν σκοτώσει. Θα με είχαν σκοτώσει, σίγουρα. Τι συγγενείς, αδέλφια, θείοι, θείες? Αδέλφια τη κοπέλα. Τα αδέλφια τη κοπέλα. Ναι. Γιατί να σας σκοτώσουν? Γιατί λόγω τη θρησκεία. Αυτή ήταν Τουρκάλα και εγώ Έλληνας. Εσείς τα σκεφτήκατε όλα αυτά? Ότι αυτή είναι Τουρκάλα και εσείς Χριστιανός? Όχι, εγώ δεν το σκέφτηκα καθόλου. 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 Η καρδιά δεν τα σκέφτεται αυτά. Αυτά τα σκέφτεται η λογική συνήθως. Ναι. Και τι, δηλαδή, το μαχαίρι που βγήκε για να σας δολοφονήσει, τι νόημα είχε να αλλάξει τη θρησκεία? Όχι. Απλώς να παρατήσω την κοπέλα. Μου το είπανε ξεκάθαρα. Μάλιστα. Και όταν παντρευτήκατε με το Κοράνι, ήταν τα πράγματα, δηλαδή, ήσυχα και καλά. Πήγαιναν καλά. Πήγαιναν καλά. Κάνατε μετά... πολλές τρέλες, ε. Ναι, πάρα πολλές. Εντάξει, δεν είναι δικαιολογία αυτό. Όχι. Δεν υπάρχει απλά δικαιολογία. Είναι μια εξήγηση. Εγώ ντρέπομαι, ας πούμε, που έφτασα εδώ, σε αυτό το σημείο. Αντί να την ψάξω εγώ, με έψαξε αυτή. Πράγματι. Θα πρέπει να ντρέπεστε γι' αυτό. Συμφωνώ. Ντρέπομαι.
Καθίστε να δούμε ότι είναι αυτή. Και αν είναι η Φατμέ, και αν είναι ο αδερφός της. Εντάξει, εγώ το πιο πιθανόν... Μέσα σας αυτό ναι. θέλετε. Αυτό θέλετε ναι. να είναι το παιδί σας. Ναι, το κορίτσι αυτό. Ναι, το είδατε ποτέ? Όχι. Ποτέ. Γέννησε μόνη της? Ναι. Είχατε φύγει πριν γεννήσει? Ναι. Φύγατε, δηλαδή, σας φυγάδευσαν, δεν δηλαδή, φύγατε ακριβώς. Με πήρε ο πατέρας μου. Σας φύγανε. Μπράβο, ναι. οι θείοι μου, ας πούμε, παράδειγμα, με πήρανε και φύγανε. Αναγκαστικά, δηλαδή, με πήρανε, με το ζόρι, δηλαδή. Εγώ δεν ήθελα φυσικά να φύγω. Ήσασταν πολύ ερωτευμένος. Α, σας άρπαξαν με το ζόρι. Ναι, ναι, ναι. Και σας γύρισαν πίσω στη Δέσποινα. Ναι. Και η Δέσποινα σας δέχτηκε. Ναι. Τόσο σας αγαπούσε. Η οποία δεν ζει κι αυτή. Ναι. Διαβάζω ότι έφυγε πολύ νέα. Ναι, έχει σε τροχαίο. Ήτανε πόσο η Δέσποινα τότε? 34. Τι λέτε τώρα, και μείνατε μόνος σας με 4 παιδιά. Το μικρότερο πόσο είναι που δεν είναι εδώ απόψε? 18. Στα 19. Μείνατε μόνος σας με 4 παιδιά. Και τι κάνατε, τα μεγαλώσατε εσείς? Ναι, φυσικά. Ούτε από τους συγγενείς είχα καμιά υποστήριξη, ούτε από τον πατέρα της γυναίκας. Είστε ήρωας. 4. Ούτε ένα, ούτε δύο. 4. Ναι. Και δουλεύατε και μαγειρεύατε και τους πλένατε. Ναι, ναι. Όλα τα κάνετε εσείς. Ναι. Ναι, αλλά συγχρόνως με βοηθούσαν και τα πιο μεγάλα, ας πούμε. Ποια είναι η πιο μεγάλη? Η Μαρία και η, Μαρία. Η Εύα. Εσύ έγινες μαμά, δηλαδή, από μικρή, Μαρία. Πόσο ήσουνε όταν έπρεπε να γίνεις μαμά? 16, τα 17. Εσείς, παιδιά, τη βλέπετε σαν μαμά περισσότερο παρά σαν αδελφή? Ναι. Και ο μπαμπάς τα έκανε όλα, το σπίτι. Και λίγο βοηθούσε και η Μαρία. Και ήσασταν και πατέρας και μάνα, Ναι. Και εσάς σας ήρθαν πολύ δύσκολα. Ναι, σίγουρα. Στα παιδιά έχετε μιλήσει αυτό το κορίτσι? Ναι, ξέρανε και η γυναίκα μου ήξερε. 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 Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή. Και δεν... εντάξει. Πώς το λένε το κορίτσι, ξέρετε, μάθατε πώς το βάφτισαν? Από ό,τι άκουσα, ναι. γιατί είχε έρθει μια συγγενής από της κοπέλας, και δούλευε στα καπνά, σε ναι. ένα χωριό, ας πούμε, εκεί. Ναι. Και είπε στη θεία μου ότι ναι. τη λένε Μαρία. Μαρία, χριστιανικό όνομα να δώσαν τώρα στη... έτσι μου είπανε. Στη μουσουλμάνα. Ναι, έτσι μου είπανε. Δεν... έτσι μου είπανε. Μου φαίνεται πολύ ακραίο. Ναι, ξέρω εγώ. Με... γιατί εγώ υπόγραψα εκεί. Τι υπογράψατε? Στον παπά, δηλαδή, όταν μας πάντρεψε, ναι. έβαλα κάποιες υπογραφές. Ό,τι τι, ξέρατε τι υπογράφατε? Όχι, για τίποτα άλλο δεν ήξερα. Ούτε, ας πούμε, πώς γίνεται ο γάμος. Απλά υπογράψατε ότι παντρευτήκατε. Ότι παντρευτήκαμε. Ναι. Καλά, βέβαια, αυτός ο γάμος δεν ισχύει ναι, στην Ελλάδα, γιατί όταν υπάρχει ένας άλλος γάμος έγκυρος, ο δεύτερος ναι. γάμος παρόντος του πρώτου θεωρείται άκυρος. Ναι, ναι. Και τι γάμος, αυτός δεν είναι με τα. Ναι. Δεν είναι νομότυπος γάμος για το ελληνικό δίκαιο. Αλλά και νομότυπος να ήταν πάλι άκυρος, θα θεωρείτε. Ναι, ναι. Η θρησκεία δεν είναι η ίδια. Και να μην ήταν και η θρησκεία. Και χριστιανικά να παντρευόσασταν δεύτερη φορά στην Εκκλησία, πάλι με την αποκάλυψη της διγαμίας, ο δεύτερος γάμος θεωρείται άκυρος. Όταν υφίσταται ο πρώτος που δεν έχει λυθεί. Αυτό σας εξηγώ. Ναι. Άρα ο δεύτερος γάμος, όπως και να έχει γίνει, είτε με μουσουλμανικά είτε με όποια έθιμα, είναι ένας άκυρος γάμος. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η ευθύνη σας ως πατέρα. Όχι, σίγουρα. Σίγουρα, γι' αυτό σας είπα ότι την ευθύνη τρέπομαι. Αυτή όμως δεν την πήρατε ποτέ. Όχι. Κοιτάξτε, λογικά φοβόμουν. Φοβόσασταν. Όχι ότι δεν ήθελα να πάω να τη δω, να πάω να σφίξω το παιδί μου στην αγκαλιά μου, να το πω, ας πούμε, πώς... νιώθετε και νιώθω. Τι έχει γίνει. Ναι. Δυσκολευόμουν, φοβόμουν για τη ζωή μου. Αν δεν είχαν έρθει οι γονείς σας και οι θείοι να σας μαζέψουν τότε από ναι. την Ξάνθη και να σας πάρουν σηκωτό για τη Βέρεια, θα είχατε ζήσει με ναι. τη Φατμέ και το παιδί αυτό? Ναι, ναι, ναι. Θα είχατε κάνει μια κανονική οικογένεια, ε? Ναι. Μετά ήρθαν τα παιδιά στη ζωή σας, ναι, μετά έφυγε η Δέσποινα από τη ναι. ζωή, μετά ήρθαν όλα ανάποδα. Δεν ήρθε ποτέ η ώρα που να είστε ήρεμος να πείτε θα ψάξω όχι, αυτό το κοριτσάκι? Ήταν και δύσκολα τα χρόνια. Δηλαδή. Πολύ δύσκολα, δεν λέω. Πολύ δύσκολα.
Δηλαδή, ίσα που τα έβγαζα πέρα. Αλλά ποιος ξέρει για αυτό το παιδί πώς ήταν τα χρόνια. Εντάξει, σίγουρα. Μήπως για αυτό το παιδί ήταν και πιο δύσκολα. Αυτό το σκεφτήκατε ποτέ, πώς ναι, μπορεί να μεγάλωσε αυτό το παιδί. Σίγουρα σας είπα ότι το σκεφτόμουν, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν ήξερα που μένει, αν μένει στην Ξάνθη. Τώρα μπορεί, ας πούμε, να ακούγεται σαν δικαιολογία, αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία. Έτσι, σε αυτό το θέμα. Εγώ. Εντάξει, δεν υπάρχει δικαιολογία. Ό,τι και να πω στο παιδί. Δεν σας απαλλάσσει. Σίγουρα. Έτσι νομίζω κι εγώ. Έτσι και πρέπει είναι. Να είμαστε ειλικρινείς με είναι. Τον εαυτό μας πάνω απ' όλα ναι, και με τον Θεό. Όπως κι αν λέγεται αυτός ο Θεός. Έτσι είναι. Ανοίξτε το πακέτο σας. Αυτό που για μας τώρα είναι, εντάξει, είναι ένα δράμα, αλλά μια συγκεκριμένη στιγμή. Και αυτό το παιδί είναι ένα αγκάθι μιας ζωής. Εκεί που γράφει άνευ πατρός. Το βλέπετε. Θέλω να σας πω ότι τα χρόνια της Οσλέμ, γιατί έτσι λέγεται η κόρη σας, ήταν πολύ πιο δύσκολα τελικά από τα δικά σας. Η Φατμέ την παράτησε στη γιαγιά, έφυγε στη Γερμανία. Μέχρι που πέθανε η γιαγιά της, που πέθανε στα χέρια της μικρής, ήταν οι δυο τους στο σπίτι, το κοριτσάκι νόμιζε ότι αυτή είναι η μαμά του, έτσι της είχαν πει. Και θεωρούσε τη Φατμέ αδερφή της. Θα ακούσετε απίστευτα πράγματα απόψε. Απίστευτα, κύριε Σαββίδη. Αφού την έθαψε μόνη της τη γιαγιά, νομίζοντας ότι θάβει τη μάνα της, και αφού την έκλαψε μέρες πολλές, της αποκάλυψε η Φατμέ την αλήθεια. Ότι ξέρεις, εγώ είμαι μητέρα σου και όχι αδερφή σου. Της είπε, όμως παράλληλα και ένα ψέμα. Ότι ο πατέρας της είναι ένας Κούρδος. Με τον οποίο είχε παντρευτεί εντωμεταξύ η Φατμέ. Και κάποια στιγμή, τυχαία, κρυφακούγοντας το κορίτσι, έμαθε ότι ο πατέρας της είναι ένας Έλληνας χριστιανός. Και πριν 3 χρόνια, 4, έμαθε το όνομά σας. Και αφού έψαξε μόνη της παντού, από στρατολογία, τηλεφωνικούς καταλόγους, διαδίκτυο και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε,
Ήρθε εδώ. Αντί να έρθετε εσείς. Η μητέρα της μια ζωή την τάιζε με ψέματα. Ανίποτα ψέματα. Ήρθε επιτέλους να μάθει αλήθειες. Και πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το δραματικό σκηνικό, εγώ χαίρομαι γιατί είστε ένας άνθρωπος που τιμάτε το λόγο σας και την αλήθεια σας και μου ομολογείτε ότι αισθάνεστε πολύ άσχημα για όλη αυτή την απουσία σας από τη ζωή της 28 χρόνια. Είναι δε διατεθειμένη να σας συγχωρήσει. Αυτό το μικρό πληγωμένο παιδί, αυτό το ταλαιπωρημένο κοριτσάκι, που μεγάλωσε μόνο του ουσιαστικά. Εντελώς. Είστε σε θέση να την αντικρίσετε. Ναι. Αποκαλύψω. Αποκαλύψτε μας το πρόσωπο, παρακαλώ. Κοιτάξτε εκεί. Δείτε για πρώτη φορά τη μεγάλη σας κόρη. Για πρώτη φορά. Ο Σλέμ, άκουσες όλα αυτά που είπε ο πατέρας σου. Έψινε. Τι έχεις να μας πεις. Όλα τα άκουσα. Έψινε. Όλα τα άκουσα. Τι εκπιπόβαμε για να στην Γκέλμεκ. Θέλω να έρθω κοντά στον πατέρα μου. Αυτό να θεωρήσω ότι είναι μια ρητή συγχώρηση που μου λες, ε. Και εσύ. Και εσύ. Είναι οριστικό. Ακούσατε, κύριε Σαββίδη. Έχει μόνο αγάπη για σας. Και εγώ την αγαπάω. Ό,τι και να πω, δεν υπάρχει δικαιολογία. Κι εγώ σ' αγαπάω, μωρό μου. Κι εγώ σ' αγαπάω. Διώξτε μας, παρακαλώ, το κεντρικό πακέτο τώρα. Χωρίς καλύτερες. Παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου, παιδί μου, σ' αγαπάω. Πίστεψέ με. Ήθελα να σε δω. Καθίστε, κύριε Σαββίδη, καθίστε. Πάρτε το παιδί και καθίστε. Μην είστε όρθιος. Σλέμ, καθίστε με τον μπαμπά σου, αγάπη μου. Κορίτσι μου, κορίτσι μου, κορίτσι μου. Κοριτσάρα μου, κοριτσάρα μου. Της έλειψε μια άλλη μια αγκαλιά στη ζωή της, να ξέρετε πόσο της έλειψε. Ποτέ δεν την πήρε από πουθενά, από κανένα συγγενή. Ποτέ. Τσούξε η μισθή. Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ξέρω, Σλέμ, το βλέπω, αγάπη μου, το βλέπω.
καρκές. Και εμείς μαζί σου, πολύ. Παιδί μου, θέλω να είσαι κοντά μου. Κοντά μου. Ο Κατάρτσοκ ξέρεις, έλεγε με κυστιόρουμ σανά. Καθίστε, καθίστε, καθίστε. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσετε. Καθίστε. Παιδάκι μου. Ως λέμε, επιτέλους, μία αλήθεια. Χειροπιαστή. Ποιο χειροπιαστή δεν έχει από αυτή την αγκαλιά του μπαμπά σου. Αγάπη μου, γλυκιά, δεν το χορταίνει. Δεν το χορταίνει το κοριτσάκι. Θέλετε λίγο νερό, κύριε Σαββίδη? Όχι, όχι. Είστε καλά. Καλά. Έχετε το παιδί σας, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Κοριτσάκι μου, κοριτσάκι. Μετά από τόσα χρόνια. Αχ, συγγνώμη, συγγνώμη, τι μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να πω άλλο τίποτα. Συγγνώμη. Ναι, απαντήτε μου, αφήστε. Πραγματικά, τόσα χρόνια κάνω αυτή την εκπομπή. Δεν έχω δει αγκαλιά να κρατάει τόσο πολύ. Μετά από τη συνάντηση. Δεν ξεκολλάνε, δηλαδή. Όχι. Ε, όχι, κύριε Σαββίδη. Όχι. Και τα παιδιά εκεί έχουν βαλαντώσει τα υπόλοιπα. Ελάτε να γνωρίσετε την αδερφή σας. Ελάτε. Αδερφή σου. Η Μαρία. Η Εύα. Και ο Γιάννης. Σχεδόν όλη η οικογένεια. Μας λείπει ο μικρός. Δεν θέλω να φύγεις από κοντά μου. Που κοντά μου δεν θέλω να φύγεις. Σ' αγαπά και σ' αγαπούσα. Τώρα να μην γνωρίσετε κι εσείς την υπόλοιπη οικογένεια της κόρης σας. Ας μπουν τα εγγόνια μέσα. Όλοι τον νοιάζονται σαν δικό τους άνθρωπο, το άστεγο σπουργίτη της Γλυφάδας. Γι' αυτό και τον αποκαλούν Τσίου. Είναι μέλος της οικογένειας, παρότι ψάχνουμε ένα μέλος εξαίματος, εμείς απόψε εδώ, νομίζω ότι ο Τσίου έχει τεράστια οικογένεια στη Γλυφάδα τελικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, όχι μόνο εμάς και όλη τη Γλυφάδα. Έχω τον 36 χρόνια παρακαλώ. Θα θέλατε να τον ξαναδείτε τον Γιώργο αρχικά? Πώς νύθε, πώς δεν θέλω. Έναν αδερφό έχετε στον κόσμο. Κι εγώ πέρασα δύσκολα χρόνια. Τώρα να μην γνωρίσετε κι εσείς την υπόλοιπη οικογένεια της κόρης σας. Ας μπουν τα εγγόνια μέσα. Πάγωσε ο παππούς, λέει.
Πάγωσε ο παππούς. Βρε, καλώς τες. Ανά και το μικρό. Α, και το μικρό. Ο παππούς. Ο παππούς. Να, ο παππούς. Τι όμορφα που είναι και τα τρία. Κλαίει και αυτό το χρυσό μου. Κλαίει το χρυσό μου. Μην δουλειάς. Από χαρά, από χαρά. Κλαίμε όλοι από χαρά. Και χειροκροτούμε από χαρά. Της ψυχής που μπορούν τα πάντα να αλλάξουν, να σε κάνουν μάτια μου να κλαις για αυτό που ζεις κι όλες οι πληγές σου να περάσουν. Πόσο αξίζει αλήθεια μια στιγμή όταν ανατρέπει μια ολόκληρη ζωή. Όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής ξαφνιαστήκαμε ευχάριστα όταν πριν από λίγο καιρό λάβαμε ένα τηλεφώνημα για την αποστολή αυτού του πακέτου. Από την άλλη άκρη της γραμμής ήταν απλοί άνθρωποι που ήθελαν να κάνουν έναν συνάνθρωπό τους ευτυχισμένο. Έναν άνδρα με τον οποίο δεν τους δένει κάποιος συγγενικός δεσμός, αλλά όλοι τον νοιάζονται σαν δικό τους άνθρωπο. Άστεγο σπουργίτη της Γλυφάδας. Γι' αυτό και τον αποκαλούν Τσίου. Τριγυρνά κάθε μέρα στους δρόμους, τιτιβίζει χαρούμενα, κοιμάται ενίοτε στα αυτοκίνητα των γειτόνων, τους κάνει μικροθελήματα και εκείνοι του προσφέρουν προστασία, ένα πιάτο φαγητό και κυρίως αγάπη. Σήμερα θέλουν να του προσφέρουν και μία αδερφή που πρόσφατα τυχαία έμαθαν ότι υπάρχει και που ο Τσίου έχει να συναντήσει 35 ολόκληρα χρόνια. Η μισή γειτονιά της Γλυφάδας είναι απόψε εδώ στο στούντιο. Η κυρία Θεοχάρη, η κυρία Πονηράκη, ο κύριος Παπαλάμπρος, ο κύριος Θεοχάρης. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και τελευταίος ο κύριος Ντουράς. Γεια σας. Είμαι καλά, Μιχάλη. Τι κάνεις? Πώς είστε? Καλά. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Κύριε Ντούρα. Λοιπόν, καθίστε κύριε Ντούρα και εσείς. Είδατε, χωρέσατε όλοι στον καναπέ. Μισή Γλυφάδα χώρεσε εδώ απόψε. Τι ωραίο θέμα είναι αυτό. Εγώ δεν ξέρω, δεν την ξέρω αυτή τη φιγούρα, αυτή τη φυσιογνωμία που λέγεται Τσίου. Αλλά από τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει και από εσάς και από άλλους κατοίκους, πρέπει να είσαι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Και δίνω το λόγο στην κυρία Θεοχάρη, η οποία και εμπνεύστηκε όλη αυτή την πρωτοβουλία, να δώσει μια διαφορετική χαρά στο Γιώργο. Γιώργος είναι το βαφτιστικό του. Αλλά κανένας δεν το λέει Γιώργο, ε? Όχι, Τζίου. Κανένας. Πώς τον γνωρίσατε εσείς τον Τζίου? Εγώ δούλευα στην Γλυφάδα από το 2000. Ερχόταν στο μαγαζί, στην Γκρεπερή Στράτος. Ναι. Και από εκεί τον γνώρισα. Τον ταΐζαμε, ερχόταν στο μαγαζί, τον ταΐζαμε, τον... μας ρωτούσε, του δίναμε συμβουλές και τον γνώρισα. Τον και αγάπησα. Ναι. Τον αγαπάει όλη η Γλυφάδα. Όλη η Γλυφάδα. Έχει μόνο καλοσύνη. Ξέρω ότι κάποια βράδια κοιμότανε και στα αυτοκίνητα των κατοίκων. Ναι, σε γνωστούς όμως. Σε γνωστούς, και όχι σε καταλελειμμένα αυτοκίνητα. Όχι, όχι, το εμπιστευόντουσαν λοιπόν τα αυτοκίνητά τους να κοιμηθεί. Γιατί τον ξέραν. Γιατί τον ξέρουν, ότι είναι ένας άκακος, γλυκός άνθρωπος. Εσείς κύριε Πονηράκη, νομίζω κάποια στιγμή του δώσατε, η οικογένειά σας για την ακρίβεια, του έδωσε και στέγη. Το φιλοξένησε. Ο παπάς μου τον γνωρίζει 30 χρόνια. 30 χρόνια. Και εγώ σχεδόν 15 χρόνια έτσι από πολύ μικρή.
Και τα τελευταία 10-12 χρόνια που ήμουν στο κατάστημα του Ανθοπολίου που διατηρούσαμε στην Γλυφάδα, είχα σχεδόν καθημερινή επαφή μαζί του και συναλλαγές διάφορες. Ναι. Με βοηθούσε και το βοηθούσα. Κάποια στιγμή που δεν είχε να μείνει, mm-hmm. του παραχωρήσαμε έναν χώρο που είχαμε πάνω από το κατάστημά μας, σε ένα μικρό δωματιάκι mm-hmm. που είχε και το μπανάκι και έμεινε μεγάλο διάστημα εκεί πέρα. Και τώρα πού μένει ο Τσίου? Εγώ τον έχω βάλει σε ένα γυροκομείο. Ναι. Γνώριζα τον κύριο, είχε παιδί στο σχολείο, γιατί εγώ δούλευα σε σχολείο. Ναι. Και του μίλησα και του είπα το 2007, που έκλεισε το μαγαζί, κλείσανε το μαγαζί, και τον έβαλα στον κύριο Ανδρέα, ο οποίος τον φιλοξενεί από το 2007 μέχρι τώρα αφιλοκερδός. Είναι ένας άνθρωπος με κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχει αυτή τη γλυκιά αφέλεια. Είναι ένας άστεγος άνθρωπος, ένας άνθρωπος χωρίς οικογένεια. Εσύ, Μιχάλη, πόσο καιρό τον γνωρίζεις? Εγώ τον ξέρω 2,5 χρόνια. Από τότε που άρχισα να δουλεύω στο περίπτερο. Ναι. Κάθε πρωί τον περιμένω. Ναι. Έρχεται γύρω στις 8 με 8.30. Είναι η ώρα του. Ναι. Αν δεν έρθει, ανησυχείς? Αν δεν έρθει, ανησυχώ. Τον παίρνω τηλέφωνο, είναι εδώ που είναι. Αλήθεια, λες. Τον έχεις στην έννοια σου, δηλαδή? Ναι, κάθε μέρα. Για μένα πλέον έχει γίνει τόσο από φίλος. Πρωινός καφές. Και πρωινός καφές. Και είναι σαν οικογένεια πλέον. Είναι σαν οικογένεια. Έτσι τον νιώθετε και εσείς, κύριε Θεοχάρη? Λίγο έτσι, σαν οικογένεια. Ναι, έτσι. Εγώ τον γνώρισα όταν δούλευε η γυναίκα μου στο Τρίγωνο. Ναι. Το 2000. Mm-hmm. Εκεί τον εγνώρισα. Πρόσχαρος, ψυχή. Ψυχούλα. 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 Γλυκός. Πολύ γλυκός. Κύριε Ντούρα, αληθεύει ότι κάποια στιγμή... Ξέρω ότι αγαπάει πολύ να παίζει προπό και πηγαίνει και παίζει στοιχήματα. Αληθεύει ότι κάποια στιγμή κέρδισε ο Τσίου κάποια χρήματα στο προπό? Πόσα χρήματα ήταν αυτά? 2.000. 2.000 ευρώ. Και τι τα έκανε? Κέρδισε τα 2.000. Και η πρώτη του δουλειά ήταν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν στερηθεί πράγματα στην Γλυφάδα, σαν ναι, το Τσίου. Άποροι. Άποροι. Ναι. Και μου λέει, Γεωργία, θα δώσω εκεί λεφτά. Στους άπορους. Στους άπορους. Και έδωσε τα περισσότερα. Εγώ του είπα να πάω να τα βάλω με Τσίου, του λέω, στην τράπεζα, σε ένα βιβλιάριο, σε ένα λογαριασμό. Όχι, λέει, πεινάει αυτός, πεινάει ο άλλος. Αχ, και έδωσε σε ανθρώπους που συμπάσχουνε, όπως και εκείνες. Όπως και άλλη φορά, όταν του δίνει κάποιος ένα χαρτζιλίκι, όταν δούλευα στην Γλυφάδα, και ερχόντουσαν μαθητές, παιδάκια, του σχολείου, μικρά. Ναι. Πάρε, πάρε, τους έλεγε. Πάρτε, πάρτε, θα τα πληρώσω εγώ. Τα κερνούσε τα παιδάκια. Τα κερνούσε. Με αυτά τα λεφτά που του έδινε ο κόσμος. Και μην νομίζετε ότι του δίνανε μεγάλα ποσά. Τι να του δώσει κόσμος, γύρω στα 5-3, άλλους 5-3 ευρώ. Ναι. Υπήρχαν όμως. Ό,τι περισσεύει, ας πούμε, το ναι. Είναι λίγο η μασκότ της περιοχής. Ναι, όλη η Γλυφάδα μασκότ. Τον ξέρει. Όλη η Γλυφάδα όλη. Τον ξέρει. Θα πάτε στην τράπεζα, τον ξέρουν. Οι δημόσιες υπηρεσίες όλες, τον ξέρουν όλοι. Και όχι μόνο στην Γλυφάδα, έχει φτάσει και μέχρι την Αθήνα σε δουλειές δηλαδή, που έχουμε χρειαστεί. Πάει παντού. Πηγαίνει και κάνει μικροθελήματα και παίρνει το χαρτζηλικάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δούμε κι εμείς τι λέει η γειτονιά ακριβώς. Τι εστί Τσίου. Γιώργο δεν το λέει κανείς. Είναι ο Τσίου. Το Τσίου τώρα παραπέμπει στο Σφουργητάκι. Γιατί ο Γιώργος είναι το Σφουργητάκι της Γλυφάδας. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση την πρώτη μέρα που είδα τον Γιώργο ήταν το αγνό του βλέμμα και η καλοσύνη του. Επίσης η προθυμία του να δίνει τη βοήθειά του όποτε τη χρειαζόμαστε. Κάθε μεσημέρα έρχεται εδώ σε εμάς και τρώει, το προσφέρουμε φαγητό. Μία μέρα, μα δεν περάσει, μέχρι τις 3 ώρα του παίρνουμε οπωσδήποτε τηλέφωνο. Ο Γιώργος για μας είναι ο φίλος μας, συναδελφός μας, τον αγαπάμε πολύ, τον φροντίζουμε καθημερινά, τρώει εδώ μαζί μας, σαν οικογένεια. Πολλές φορές και αυτός μας βοηθάει για να μας ξεκουράζει. Είναι η οικογένειά μας, τον αγαπάμε πολύ. Θα τον δεις παντού. Χάμω, από εδώ, από εκεί,
μέσα στην βροχή, μέσα στο χιόνι, πάντα. Εάν δεν το δεις, ανησυχείς. Λες στο σπουργητάκι τώρα πού να είναι άραγε. Στο σπουργητάκι είναι πάντα εδώ όμως. Πάντα τριγυρίζει. Βέβαια, σε κάποιες στιγμές βρεθήκανε κάποιοι απητίδιοι που θέλανε να χρησιμοποιήσουν το τζίου. Αλλά αυτό πέσαμε όλοι πάνω τους, δηλαδή τους ξέραμε, κάτι πήγε να γίνει, τον προστατεύσαμε, το αποτρέψαμε και τον αγαπάμε όλοι. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να του κάνει κακό, γιατί και ο τζίου δεν μπορεί να κάνει κακό σε άνθρωπο. Έχει αξιοπρέπεια περισσή. Τόση όση θα ήθελα να είχα κι εγώ. Τίποτα άλλο δεν ζητάει ο τζίου. Ο τζίου ζητάει μόνο αγάπη. Γι' αυτό του λείπει. Του εύχομαι να τη βρει αυτή την αγάπη. Από εμάς, όλους τους λιθαδιώτες, την έχει. Από μένα, πάρα πολύ. Υπερβολικά. Τον λατρεύω τον τζίου. Τον νιώθω σαν αδελφό. Αμάν, με συγκίνησε και εμένα αυτή η κυρία. Είναι μέλος της οικογένειας. Παρότι ψάχνουμε ένα μέλος εξαίματος, εμείς απόψε εδώ, νομίζω ότι ο Τζίου έχει τεράστια οικογένεια στη Γλυφάδα τελικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια, όχι μόνο εμάς και όλη τη Γλυφάδα. Και τα παιδιά τον αγαπούν πολύ. Γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν ποιος είναι αγνός, ποιος έχει καλές προθέσεις. Κύριε Ντούρα, τι είχε συμβεί με κάτι επιτίδιους, τι είχε συμβεί. Τι θέλουν οι επιτίδιοι, πείτε μας εσείς. Να σας πω. Μια φορά είχε βρεθεί μια βουργάρα. Εκεί που κέρδισε και τα λεφτά. Και ήθελε, όχι, δεν ήταν αυτό τα λεφτά. Ήταν αυτή, ήθελε να πάρει την υπηκότητα. Και ήθελε να κάνει. Μπορεί να ήθελε να πάρει και την υπηκότητα. Ήθελε να πάρει, να γίνει, να πάρει την ελληνική υπηκότητα και τον είχε πλησιάσει. Τι, να την παντρευτεί. Να την παντρευτεί. Και εγώ τον φώναξα τότε. Είχε έρθει 2-3 φορές. Είχε πάει, είχε εξαφανιστεί για λίγο χρονικό διάστημα. Και έλειπε στην Αθήνα. Αλλά τελικά δεν έγινε. Γιατί πουθενά δεν βρήκα εγώ στοιχεία που να αναφέρουν ότι έχει κάνει γάμο. Τον είχα μαλώσει. Ήταν μια περίοδος που είχαμε, δεν εμφανιζόταν ο Τζίου στη Γλυφάδα και είχαμε ανησυχήσει πάρα πολύ. Συναγερμό στη Γλυφάδα. Ναι. Τι έγινε, πού πήγε ο Τζίου, πού είναι ο Τζίου, αν τον είδε κανένας. Πώς μάθατε ότι υπάρχει κάποια αδερφή στον κόσμο εκεί του, πώς προέκυψε αυτό το στοιχείο. Από το πιστοποιητικό που, όταν άρχισα από το 2007, ήθελα να του φτιάξω βιβλιάριο πρόνοιας. Μπράβο σας, κυρία Θεοχάρη. Και για αν χρειαστεί κάτι για γιατρό, να τον τρέξω, γιατί είχε και το πόδι του. Και πήρα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εκεί είδα ότι υπήρχε οικογένεια. Για τα παιδικά του χρόνια πήρατε κάποια πληροφορία? Για τα παιδικά του, ό,τι μας έχει πει ο Τζίου. Τι έχει πει? Έχει πει ότι μεγάλωσε σε ένα ορφανοτροφείο. Πού? Στις Σέρες. Μάλιστα. Ναι. Μαζί με την αδερφή του. Αυτός ήταν στα Γόρια, ναι, και η αδερφή του ήταν στα Κορίτσια. Ναι. Άρα μεγάλωσαν χώρια. Χώρια, όχι μαζί. Mm. Έχει αναντηθεί την αδερφή του από 10 χρονών. Στο ορφανοτροφείο, γιατί μπήκε? Γιατί δεν είναι. Η μητέρα του πέθανε. Ο Τζίου γεννήθηκε το 52, ναι, και η μαμά του πέθανε όταν ήταν 4 χρονών. Το παιδί. Το παιδί. Δεν την γνώρισε. Δεν την έζησε, σίγουρα. Δεν θυμάται τίποτα. Τίποτα. Ο πατέρας. Ο πατέρας πέθανε αργότερα, αλλά δεν ασχολήθηκε. Πιο πολύ για τη μητέρα του. Πονάει. Πονάει. Και μετά για την αδερφή του πονούσε. Ήθελε να την γνωρίσει την αδερφή του. Με ρώταγε για τα αδέρφια του. Του είπα ότι είσαστε 4 αδέρφια, από ό,τι είδα στο πιστοποιητικό. Τα 2, λέω, έχετε πεθάνει. Και είσαι εσύ και η αδερφή σου η Μαρία. Αυτοί οι 2 εν ζωή συγγενείς έχουν, ναι, απομείνει. Έχουν, ναι, μείνει. Και ο λόγος που θέλετε να βρεθεί ένα συγγενικό πρόσωπο, πέρα από το ότι θα του δώσει πάρα πολύ χαρά, υπάρχει και κάτι πρακτικό σαν στόχος? Όχι, αλλά στόχος. Να σας πω. Να μου πείτε, ναι. Θέλω να ξέρω. Θέλω να υπάρχει, αν μεθαύριο του βγάλω τη σύνταξη, γιατί έχω τρέξει, έχω πάει και σε κοινωνικό λειτουργό. Τον έχει δει, περάσαμε από γιατρούς, μήπως πάρει το επίδομα πρόνοιας, αλλά τον απορρίψανε. Έβγαλε το... Δεν έχει μεγάλη αναπηρία, σωματική δεν έχει, ναι, μόνο πνευματική. Αυτό δεν άρκει, δηλαδή, για να βγει επίδομα. Δεν ήταν το ποσοστό τόσο μεγάλο.
Μάλιστα. Δεν το θεωρούσαν. Έτσι θεώρησαν αυτοί, δηλαδή. Ναι. Ναι. Ίσως και οι καταστάσεις που είναι τώρα. Δεν... Ναι, τώρα είναι τα πράγματα πολύ σφιχτά. Μέχρι αύριο, όταν βγει, του βγάλω τη σύνταξη, γιατί θα πάρει την αγροτική του ΟΓΑ στα 65 του, να υπάρχει κάποιο άνθρωπος, ο οποίος να είναι και αυτός μέσα στο λογαριασμό, θέλω. Μπράβο σας. Γιατί κανείς δεν ανακατεύεται. Δεν θέλω ούτε κι εγώ να ανακατευτώ, να μπει η αδερφή του στο λογαριασμό. Για να μην πει κανείς ποτέ οτιδήποτε, έτσι. Ναι, δεν θέλω να εκτεθώ. Θέλετε να είστε πολύ αδιάφανοι και πολύ καλά κάνετε. Και όταν τον πήγαινα πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην εφορία για να θεωρήσουμε, να πάρουμε τη βεβαίωση για το βιβλιάριο της πρόνοιας, τον παίρνω μαζί μου, δεν βάζω πουθενά υπογραφή. Βάζει αυτός τις υπογραφές του, ο Γιώργος. Ναι. Για άρα έχει το δικαίωμα της υπογραφής του. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Έχει. Λοιπόν, έχουμε στοιχεία για την αδερφή, ξέρουμε όνομα, επίθετο. Μαρία. Μαρία. Επίθετο. Χερχελετζή. Μάλιστα. Αυτή γεννήθηκε στις Σέρες, έχετε κάποια άλλα στοιχεία? Στις Σέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία που σας έδωσε η οικογενειακή κατάσταση. Τα χαρτιά της οικογενειακής κατάστασης του Τσίου, το πιστοποιητικό του Τσίου. Ωραία. Και τι πιστεύετε, λοιπόν? Ότι εμείς τι κάνουμε σήμερα. Ότι τη βρήκατε. Έτσι πιστεύετε, ε? Σίγουρα. ναι, λοιπόν, ας κάνουμε κι εμείς κάτι τόσο δα για τον Τζίο. Εσείς κάνετε τόσα πολλά. Εμείς κάτι λίγο μικρό, μια μικρή έρευνα, μην την κάνουμε. Ορίστε η παράδοση πακέτου στις Σέρες. Μόλις έφτασε στο χωριό Γάζωρος, λίγο έξω από τις Σέρες. Και ο λόγος γιατί εδώ εντοπίσαμε την παραλήπτριά μας, την κυρία Μαρία Χερχελετζή. Πάμε να την γνωρίσουμε και από κοντά. Καλημέρα. Μήπως ξέρετε που είναι η κυρία Μαρία? Μέσα είναι. Να πάω να χτυπήσω την πόρτα? Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Η κυρία Χερχελετζή Μαρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω και από κοντά. Ο λόγος που έχω έρθει εδώ στο όμορφο χωριό σας είναι για να σας παραδώσω πακέτο. Ορίστε το κλειδάκι μας και θα πρέπει με αυτό να έρθετε στο στούντιό μας. Θα προσπαθήσω γιατί μου αρέσει η εκπομπή σας. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αλήθεια, μοιάζει? Ναι, ναι. Μοιάζει. Μοιάζει πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχει ναι. Αμφιβολία ότι ναι. Δεν είναι συγγενής. Διάνα κάναμε, ε. Είναι αδερφή του. Λοιπόν, καλό τον Πέτρο. Να μας πει αν ήρθε. Μένει και μακριά. Γάζωρος. Νέα Ζύχνη Σερών. Πέτρο, έλα. Έλα, εδώ η μισή γλυφάδα σύσσωμη περιμένει απαντήσεις θετικές. Λοιπόν, η αδερφή του Γιώργου είναι φυσικά κοντά μας. Μπράβο, Πέτρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρία Χερχελετζή ήρθε απόψε από τον Γάζωρο Σερών. Καλώς το κορίτσι! Καλώς. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Καλά είστε. Καλώς ήρθατε. Καλώς. Πώς πάμε? Μια χαρά. Χαίρομαι, καλώς χαίρομαι. Καλώς βρήκαμε. Καθίστε, καθίστε. Τι λέει ο Γάζωρος? Μια χαρά είναι. Όλα καλά? Όλα καλά. Έχετε και τρία παιδιά? Τρία παιδιά. Να είναι καλά. Έχω χάσει μία κόρη. Ναι. Πριν 8 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα έχει 8 χρόνια, στο 12 Σεπτεμβρίου. Πω, 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 πω. Έκλεισε 8 χρόνια. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, κυρία Χερχελετζή. Εργάζεστε κάπου? Εργάζομαι στο Δήμο. Στο Δήμο. Μάλιστα. Μεγαλώσατε δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Πού μεγαλώσατε? Στο ροφοντροφείο μεγάλωσα. Ορφάνεψα από μητέρα. Δεν γνώρισα μητέρα. Δεν τη γνώρισατε τη μητέρα σας? Δεν τη γνώρισα. Τι δύσκολο. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και πόσα παιδιά ήσασταν που μείνατε ορφανά? Ήμασταν τρία αδέρφια.
δύο γόρια και εγώ ήμουν η μικρή, η πιο μικρή. Αυτά τα αδέλφια μπήκατε όλα και τα τρία παιδάκια μπήκατε στο ορφανοτροφείο, δηλαδή. Η μάνα μου δεν την γνώρισα. Ναι. Τα αδέρφια όλα σκορπισμένα στα ορφανοτροφεία. Μετά μου είπαν ότι η μάνα σου γέννησε ακόμα ένα παιδί, λέει. Αλλά δεν το... εγώ δεν ήμουν τότε, ήμουν μωρό. Με πήγαν στο ορφανοτροφείο. Με έλεγαν ότι πέθανε στη γέννα, λέει. Μάλιστα. Η ζήτη είχε μεγαλώσει, είχε γεννήσει και ένα μωρό. Κατά. Αλλά εγώ ήμουν, τότε ήμουν τρία χρόνια. Πού να. Ήμουν στο ορφανοτροφείο, μέσα ήμουν. Και τα τρία παιδάκια που μείνατε, μπήκατε στο ορφανοτροφείο. Ο πατέρας δεν υπήρχε. Πατέρας υπήρχε, αλλά ο πατέρας δεν τον έκοφτε όσο για να. Να μας μεγαλώσει για να μας έρθει στο αρφοντροφείο. Δεν βάλανε. Ήταν ικανός να μεγαλώσει μόνο του τρία ναι, παιδιά. Τα παιδιά πού είναι. Και αυτού θα του ήρθε πάρα πολύ βαρύ που έχασε τη γυναίκα του πάνω ναι, στη γέννα. Και το τέταρτο παιδί του μαζί έχασε. Πολλά ναι. πλήγματα. Πολλά. 13 χρόνια έκανε στο αρφοντροφείο μέσα. Τα αδέλφια σας πώς τα λένε. Ο Κώστας, ναι. ο Γιώργος και εγώ. Έχουμε δύο χρόνια διαφορά έχουμε. Ανά δύο χρόνια γεννούσε η μαμά ναι. σας, κατάλαβα. Δύο χρόνια διαφορά ο καθένας από τον άλλον. Ναι. Αυτά τα παιδιά είναι ζωή, ξέρετε. Ζουνε. Ο αδερφός μου μεγάλος δεν ζει. Δεν ζει ο Κώστας. Δεν ζει ο Κώστας, όχι. Άρα ο μόνος αδερφός που έχει απομείνει στη ζωή είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Αυτός πού ζει, πού βρίσκεται, ξέρετε. Εγώ έχω μάθει ότι είναι, λέει, είχαν πει από το χωριό, ότι μένει, λέει, το Γάζαρο, ότι μένει, λέει, στη Γλυφάδα, λέει, στην κάτω Γλυφάδα, έχει, λέει, προποτζίδικο, μη είπαν. Α, έχει προποτζίδικο. Έχω ακούσει έτσι. Μάλιστα. Αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο για. Αλλά έχω το δω 36 χρόνια παρακαλώ. Εσείς τι λέτε τώρα, αυτό το πακέτο από πού έρχεται σήμερα. Δεν ξέρω. Από πού θέλετε να έρχεται αυτό το πακέτο. Από πού θέλετε. Τώρα που έμεινε ο αδερφός μου, τον αδερφό μου θα ξέρω. Από τον Γιώργο, ε. Πού άλλο θα είναι, ποιον άλλο θα είναι. Ο ένας χάθηκε. Τώρα μείνει μόνο ένας. Ναι. Η Μαρία. Η Μαρία και ο Γιώργος. Αυτά τα δυο μείνανε. Για ανοίξτε το πακέτο σας, κυρία Χερχελετζή. Ναι, ανοίξτε το, ναι. Διότι τι έχει μέσα. Θα δούμε. Ναι. Να δούμε τι έχει μέσα. Θα δούμε τι έχει μέσα. Ωραία. Σηκώστε το καπάκι ψηλά μέχρι πάνω. Θα μας βοηθήσουν. Αχ, Παναγιά μου. Αδερφός μου είναι. Ο Γιώργος είναι. Είναι ο αδερφός σας. Είναι. Είναι ο Γιώργος. Αυτός είναι. Αυτός είναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να μιλάει και λίγο τσιβδά, νομίζω. Γυρίστε από την άλλη μεριά τη φωτογραφία, τη γράφει. Κάπου έχω μια αδελφή. Θα την αγαπώ και θα την σκέπτομαι. Ο αδελφός μου είναι. Ο Γιώργος. Αυτός στη φωτογραφία. 36 ολόκληρα χρόνια έχω να το δω. Λοιπόν, αυτός στη φωτογραφία είναι πράγματι ο αδερφός σας. Είναι. Θέλω να σας πω ότι... Ο αδερφός σας μένει στη Γλυφάδα, όντως, ναι. αλλά όχι σε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση. Μένει πότε εδώ και πότε εκεί. Πότε τον φιλοξενούν σε ένα σπίτι, πότε κοιμάται στο αυτοκίνητο ενός γνωστού. Δύσκολα τα πράγματα και για τον Γιώργο. Και στη ζωή του Γιώργου ήρθαν δύσκολα τα πράγματα, ναι. όπως και στη δική σας. Το Γιώργο όμως τον αγαπάει όλη η Γλυφάδα. Μπορεί να μην έχει συγκεκριμένη διεύθυνση ως τόπο διαμονής, αλλά ναι. μπορεί να μένει όπου θέλει, γιατί όλοι ανοίγουν τα σπίτια τους για τον Γιώργο. Και να σας πω κάτι, επειδή είναι το σπουργητάκι της Γλυφάδας, γιατί δεν έχει δικό του σπίτι, ναι. δεν έχει δική του γονίτσα, το λένε Τσίου. Έτσι τον αποκαλούν όλοι. Δεν το ξέρει κανένας Γιώργο. Ίσως είστε μόνοι που τον λέτε Γιώργο. Ίσως είστε μόνοι. Και απόψε εδώ σας φέρανε οι κάτοικοι της Γλυφάδας, που τον αγαπούν πολύ και μάθανε ότι κάπου στον κόσμο ζει η αδερφή του και θέλανε να του δώσουν χαρά. Και ο Γιώργος είναι εδώ και θα έρθει να αγκαλιάσει τώρα αμέσως το μοναδικό άνθρωπο που έχει στη ζωή. Την αδερφή του, τη Μαρία.
είναι ένας άνθρωπος με κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχει αυτή τη γλυκιά αφέλεια. Είναι ένας άστεγος άνθρωπος. Είναι λίγο η μασκότ της περιοχής. Ναι, όλη η Γλυφάδα τον ξέρει. Όλη η Γλυφάδα τον ξέρει. Για τα παιδικά του χρόνια πήρατε κάποια πληροφορία? Για τα παιδικά του, ό,τι μας έχει πει ο Τσίου. Τι έχει πει? Έχει πει ότι μεγάλωσε σε ένα ορφανοτροφείο. Πού? Στις Αίρες. Μάλιστα. Μαζί με την αδερφή του. Αλλά έχω τον 36 χρόνια παρακαλώ. Θέλω να μου πείτε αν είστε θετικοί σε όλο αυτό που θα συμβεί απόψε εδώ. Θα θέλατε να τον ξαναδείτε τον Γιώργο αρχικά? Πολύ θέλω. Έναν αδερφό έχετε στον κόσμο. Κι εγώ πέρασα δύσκολα χρόνια. Το ξέρω, κυρία Χερχελετζή μου, το ξέρω. Νομίζω θα είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και για τους δυο σας απόψε, εδώ. Θα πάρετε λίγη χαρά, θα δώσετε λίγη χαρά, ο ένας τον άλλον. Έτσι είναι όταν φεύγει η μάνα, διαλύεται η οικογένεια. Η μάνα είναι αυτή που ενώνει την οικογένεια, κακά τα ψέματα. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Κάποιοι άνθρωποι από την άλλη πλευρά του πακέτου είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που σας βρήκαμε απόψε και σας φέραμε εδώ. Είναι η κάτοικοι της Γλυφάδας, η γειτονιά αυτή που τον έχει αγκαλιάσει και τον έχει κάνει μέλος της μεγάλης αυτής οικογένειας. Θέλω να σας αποκαλύψω τα πρόσωπά τους, των ανθρώπων αυτών που πήραν την πρωτοβουλία, να σας στείλουν το πακέτο και να ενώσουν απόψε δύο αδέλφια που έχουν βρεθούν 36 χρόνια. Αποκάλυψτε μας τα πρόσωπα. Είναι οι άνθρωποι που δίνουν στον Τζίο αγάπη, ένα πιάτο φαΐ, τη φροντίδα τους, την έννοια τους. Δείτε τους εκεί. Είναι κάποιοι από όλους αυτούς. Κάποιοι. Λοιπόν, κυρία Θεοχάρη, μιας και εσείς έχετε πάρει όλη αυτή την πρωτοβουλία, θα έλεγα να απευθύνετε μια κουβέντα, έτσι όποια νιώθετε εσείς, προς την κυρία Χερχελετζή, στην αδερφή του Τσίου. Δικαιούστε άλλωστε, έχετε κάνει τόσα και το τελευταίο ξέρω που θέλετε να κάνετε είναι, και το κάνω έκκληση δημόσια αυτή τη στιγμή, να βρούμε κάποιο γιατρό, έναν ορθοπαιδικό που θα μπορέσει να βοηθήσει τον Τζίου να απαλλαγεί από τους πόνους από το πόδι του, οι οποίοι προκλήθηκαν από ένα αυτοκινητιστικό που είχε πριν από αρκετά χρόνια και κάθε φορά με την αλλαγή του καιρού ταλαιπωρείται και πονάει. Και είναι μια βαθιά παράκληση και των ανθρώπων αυτών που έχουν αγκαλιάσει τον Τζίου σαν ένα μέλος της οικογένειάς τους, αλλά και δική μου προσωπικά, αν κάποιος μας ακούει και θέλει και μπορεί να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες σε αυτό το σπουργίτι, ας μας τηλεφωνήσει στο 212-212-5010 με το τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε ευγνώμονες, προσωπικά εγώ, οι συνεργάτες μου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από την άλλη πλευρά. Κυρία Θεοχάρη, ο λόγος εσάς. Ο Τσίου πάντοτε μιλούσε για σας. Σας αγαπούσε και έλεγε θέλω να δω την αδερφή μου. Και του έλεγα κάτι θα κάνουμε, Τσίου. Τώρα... Είναι αυτό που κάναμε απόψε. Που σας φέραμε από τις Αίρες. Διώχνω το κεντρικό πακέτο. Αρχικά θα ήθελα να γνωριστείτε με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πραγματικά η οικογένεια, η ευρύτερη οικογένεια του αδερφού σας. Και στη συνέχεια θα φέρω να δείτε και τον Γιώργο. Γιατί τον έχουμε εδώ απόψε κοντά μας. Οι προσπάθειές σας έχουν αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε, σας κουράσαμε. Και αυτή είναι η αδερφή του Γιώργου, λοιπόν. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ανοίξει τα σπίτια τους, την αγκαλιά τους. Καθίστε, παρακαλώ. Είναι πολλοί. Είναι πολλοί, ναι, το έχω πει και το ξαναλέω. Είναι κάποιοι από τους πολλούς, γιατί σχεδόν όλη η Γλυφάδα. Τον αγαπάει. Τον αγαπάει, τον έχει αγκαλιάσει. Τον στηρίζει, τον προσέχει, τον φροντίζει. Και ο Γιώργος είναι εδώ
και θα έρθει να αγκαλιάσει τώρα αμέσως το μοναδικό άνθρωπο που έχει στη ζωή. Την αδερφή του, τη Μαρία, που έχει να τη δει 36 ολόκληρα χρόνια. Σε ζητούσε συνέχεια. Συγκινήθηκε, γλυκιά μου. Θα τον θυμηθείς. Κι εγώ δεν μπορούσα να τον πού αναζητήσω. Πού να έρθετε, τόσα που σας βρήκανε, είχα μια κόρη κυρία που, Μαρία μου. Από την ημέρα που γεννήθηκε είχα... Πάνω από το παιδί σας ήταν όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι που έφυγε. Τι να κάνετε κι εσείς, πού να ψάξετε κι εσείς. Είχατε τα δικά σας να σας βαραίνουν, σας κρατάνε εκεί στα βαρύδια. Σας τον βρήκαμε όμως εμείς. Ναι, αλλά... Για δείτε εδώ. Όχι, Παναγία. Να η Μαρία. Ωραία, αδερφούλη μου. Είσαι αδερφούλη μου. Τρελά, 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 τρελά. Αδερφούλη μου. Αχ, γλυκιά μου. Κάτσε, κάτσε. Ναι. Να, όλα στην κυρία Θεοχάρητα οφείλουμε, Τσίου, να ξέρεις, όλα. Άκιου, γιος μου. Α, και ο Ανιψιός, αγόρι μου, τι όμορφο παιδί. Αγόρι μου, γλυκό, τι ωραία στιγμή. Ο γιος μου είναι αυτό, ο γιος μου. Είδες, βρε Τσίου, έχεις και έναν Ανιψιό, ένα παλικάρι. Ωραία, πόψε, 36 χρόνια. 36 χρόνια, εδώ γίνονται θαύματα όμως. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά, αγαπητοί. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Κι όμως αληθινό. Και έτσι λυπωμένοι, ευχαριστημένοι, χαρούμενοι όλοι, θα σας πούμε την καλή νύχτα μας. Εμείς την άλλη Πέμπτη μαζί στις 9. 2-12-2-12-50-10. Μην χάνετε το χρόνο, τηλεφωνήστε μας. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας νύχτα.